Πώς διαφέρει ελαιόλαδο από ελαιόλαδο? Βεβαίως, υπάρχουν μεγάλες διαφορές ακόμα και μεταξύ των έξτρα παρθένων ελαιολάδων, που είναι τα καλύτερα ποιοτικά ελαιόλαδα. Μπορούμε να βρούμε μέσα σε αυτή την κατηγορία εξαιρετικής ποιότητας ελαιόλαδα, τα οποία όχι μόνο είναι πιο πλούσια σε αρώματα και γεύσεις, αλλά και πολύ πιο σημαντικά όσον αφορά τα ωφέλη που προσφέρουν στην υγεία του ανθρώπου. Αυτό άλλωστε απέδειξε και η πρόσφατη κλινική έρευνα που κάναμε στις ΗΠΑ στο Πανεπιστήμιο του Ντέιβις. Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας έδειξαν ότι ένα ελληνικό εξαιρετικής ποιότητας ελαιόλαδο από την ποικιλία Κοροναϊκή, που είναι φυσικά πλούσιο στην ουσία ελαιοκανθάλι, έχει πολύ σημαντικότερη προστασία απέναντι στις καρδιακιακές παθήσεις. Και αυτό φυσικά δίνει ένα πολύ σημαντικό φυσικό πλεονέκτημα στα εξαιρετικής ποιότητας ελληνικά ελαιόλαδα, για να μπορέσουμε να τα προωθήσουμε ως επώνυμο τυποποιημένο ελληνικό προϊόν στις διεθνείς αγορές. Πώς μπορεί ο καταναλωτής να ξεχωρίσει τις ποιότητες του ελαιολάδου? Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφορές ανάμεσα στα ελαιόλαδα. Ένα ελαιόλαδο το οποίο είναι έξτρα παρθένο και το γράφει αυτό στην ετικέτα του, δεν σημαίνει ότι είναι σίγουρα πλούσιο σε όλα τα ευεργετικά συστατικά. Τουλάχιστον όπως αποδεικνύει η έρευνα, η οποία γίνεται καθημερινά και μας φέρνει νέα στοιχεία. Λοιπόν, ένα ελαιόλαδο μπορεί είτε να το παραλάβει κανείς να το αγοράσει από κάποιον αξιόπιστο παραγωγό, από κάποιον αξιόπιστο προμηθευτή, ο οποίος έχει ελέγξει και έχει αναλύσει το ελαιόλαδο το οποίο πουλάει και παρέχει όλα τα εκείνα τα απαραίτητα πιστοποιητικά που λένε τι ακριβώς περιέχει ένα ελαιόλαδο, ποια βατευεργετικά συστατικά αυτά υπάρχουν μέσα στο ελαιόλαδο. Ένα άλλος τρόπος είναι να μπει κανείς στη διαδικασία να κάνει ανάλυση του ελαιολάδου, η οποία μπορεί να γίνει είτε εργαστηριακά με μεθόδους που παρέχουμε στο Πανεπιστήμιο για οποιονδήποτε, είτε είναι καταναλωτής, είτε είναι παραγωγός, είτε τυποποιητής. Και πλέον υπάρχει και μια καινούργια μέθοδος που έχουμε ανακαλύψει, η οποία ονομάζεται αριστόλαιο, και η οποία είναι ένα τεστ το οποίο κανείς μόνος του μπορεί να ελέγξει με μια μικρή ποσότητα λαδιού και με ένα ειδικό αντιδραστήριο το οποίο υπάρχει μέσα στη συσκευασία του προϊόντος. Μπορεί να εμφανίσει, να κάνει την ανάμειξη του ελαιολάδου με το αντιδραστήριο και εμφανίζεται ένα χρώμα και ανάλογα με την ένταση του χρώματος καταλαβαίνει αν το λάδι είναι πολύ πλούσιο σε ελαιοκανθάλι και ελαιασίνη ή όχι. Και αυτά τα δύο συστατικά μας ενδιαφέρουν πολύ, γιατί είναι εκείνα τα συστατικά στα οποία στηρίχθηκε και η κλινική μελέτη την οποία παρουσιάσαμε σήμερα, με την οποία φάνηκε ότι ένα ελαιόλαδο το οποίο είναι πλούσιο σε αυτά τα συστατικά μπορεί να προστατεύσει από την πιθανότητα δημιουργίας τρόμβων στο αίμα και άρα να έχει μια έμεση προστασία για το καρδιακό σύστημα από εμφράγματα, αλλά και την περίπτωση να υποστεί κανείς κάποιο εγκεφαλικό επεισόδιο. Ποιες προοπτικές ανοίγονται με τα ευρήματα αυτής της μελέτης? Οι προοπτικές είναι πάρα πολύ σημαντικές. Τα ευρήματα ήταν πάρα πολύ σημαντικά. Θεωρούμε ότι ανοίγεται ένας πολύ σπουδαίος δρόμος και για να συνεχιστεί η έρευνα, αλλά και για άμεση ουσιαστικά εμπορική εφαρμογή. Η ελαιοκανθάλι, αυτή τη στιγμή, όπως φάνηκε και από αυτή τη μελέτη, αλλά και από άλλες, είναι μια ουσία η οποία έχει πάρα πολύ ευεργετικές ιδιότητες και βρίσκεται ουσιαστικά σε εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα πολύ καλής ποιότητας. Ειδικά για το ελληνικό ελαιόλαδο, κάτι τέτοιο είναι πάρα πολύ σημαντικό, δεδομένου ότι 85% τουλάχιστον της παραγωγής του ελληνικού ελαιολάδου είναι έξτρα παρθένο. Εάν γίνεται με το σωστό τρόπο, η εμπορική αξία μιας τέτοιας ανακάλυψης ουσιαστικά είναι πάρα πολύ σημαντική.